Βουλευτές, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι ο προϋπολογισμός αυτός του 2018 υπηρετεί ένα πολύ κρίσιμο, πολύ ζωτικό πολιτικό στόχο και για την οικονομία και για την κοινωνία και για τη χώρα, τον πολιτικό στόχο της εξόδου από το μνημονιακό πρόγραμμα και από την ασφιχτική δημοσιονομική επιτροπή. Νομίζω ότι αυτός ο στόχος επικαθορίζει τα μεγέθη του προϋπολογισμού και τα επιμέρους στοιχεία του. Έχουμε λοιπόν ένα προϋπολογισμό που τηρεί τις δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί, διατηρεί προφανώς το βασικό πυρήνα των μέτρων λιτότητας, όμως δεν ακυρώνει, ίσα-ίσα διευκολύνει την στήριξη των κοινωνικών παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί τα προηγούμενα 2,5-3 χρόνια. Και ειδικά στον τομέα της υγείας, αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι στο ίδιο μνημονιακό περιβάλλον, με τους ίδιους δημοσιονομικούς περιορισμούς, με την ίδια στενότητα πόρων, αυτό το οποίο υλοποιείται εδώ και πάνω από 2-2,5 χρόνια, είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Ένα πολιτικό σχέδιο που λέει προτεραιότητα στην καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού, χωρίς διακρίσεις, με βάση την εργασία, την ασφάλιση και το εισόδημα. Είναι εμβληματική αυτή η αλλαγή της ισότιμης πρόσβασης των ασφάλισης των πολιτών. Δεύτερον, προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη. Έμφαση στη στήριξη, τη λειτουργική των δημόσιων δομών. Αναδιοργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα. Εξυγίανση και μέτωπο με τα φαινόμενα προκλητής ζήτησης, πατάλης και διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Και κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όπως στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στον τομέα των προμηθειών, στον τομέα της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης των τιμών τους κλπ. Στο ίδιο λοιπόν πλαίσιο, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και πραγματικά, με πάρα πολύ κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και στηριζόμενη στο έντιμο και αξιοπρεπές ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, καταφέραμε αυτά τα 2 χρόνια, τα 2,5 χρόνια, να διασφαλίσουμε την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης. Αυτό δεν ήταν ούτε αυτονόητο, ούτε δεδομένο, ούτε εύκολο. Και έγινε προφανώς με ορισμένες κρίσιμες πολιτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες είχαν απαραίτητα την επιπλέον, την ενισχυμένη δημοσιονομική υποστήριξη. Κάθε χρόνο, από το 2015 και μετά, από τον προϋπολογισμό του 2015 και μετά, καταφέραμε να ενισχύουμε την αρχική πρόβλεψη για τις λειτουργικές δαπάνες του συστήματος υγείας και να αναμορφώνουμε και να τροποποιούμε τον προϋπολογισμό. Αυτό θα συμβεί και φέτος, όπου εξαιτίας και της αυξημένης πρόσβασης, της διευκόλυνσης της πρόσβασης των πολιτών, αλλά και της αύξησης του κύκλου εργασιών του συστήματος λόγω της πρόσληψης χιλιάδων νοσηλευτών, γιατρών και λοιπού προσωπικού που έχει επισυμβεί στα νοσοκομεία τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε αυξήσει τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του συστήματος και αυτό οδηγεί αναγκαστικά σε αυξημένη δαπάνη. Φέτος λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει, σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και με τους θεσμούς, επιπλέον χρηματοδότηση 80 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία, 30 εκατομμύρια ευρώ για τα φάρμακα, 40 εκατομμύρια ευρώ για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες και 10 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση του ορομισθίου στην εφημερία και στην περιουσία του προσωπικού. Καταφέραμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε κρίσιμους πόρους αυτή την περίοδο τη δύσκολη. Και τις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, που είχαν κατρακυλήσει το 4,6% το 2014, καταφέραμε να τις ανεβάσουμε οριακά, αλλά πολύ σημαντική αυτή η αύξηση, στο 5,1-5,2% το 2015, το 2016 και στα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε σε ορισμένες κρίσιμες, να παρουσιάσουμε ορισμένες κρίσιμες αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια λοιπόν είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2018 δεν έχουμε περικοπή στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Είναι άλλο πράγμα
η δαπάνη υγείας και άλλο η κρατική επιχορήγηση. Είναι άλλο πράγμα το όριο αγορών, η δυνατότητα δηλαδή να οι δημόσιες δομές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας να αγοράζουν φάρμακα, υλικά, υπηρεσίες, να προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό, και άλλο πράγμα η χρηματορροή και η μεταβίβαση πόρων. Αυτές είναι δύο πολύ κρίσιμες διαφορές. Το πρώτο αφορά τους πολίτες και τους εργαζόμενους στο σύστημα, διότι είναι η υλική προϋπόθεση για να έχουμε αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή το πόσα μπορεί να ξοδέψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και το δεύτερο, η χρηματορροή, αφορά τα λογιστήρια και τους προμηθευτές του συστήματος. Το πρώτο είναι πολιτικό θέμα και το δεύτερο είναι λογιστικό θέμα. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε αυτά τα δύο χρόνια, τα τρία χρόνια, είναι ότι διαπραγματευτήκαμε και αυξήσαμε το όριο αγορών του συστήματος. Ήταν μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση που έγινε τον Οκτώβριο του 2015. Συνεχίστηκε αυτή η αυξητική τάση όλη αυτή την περίοδο και προφανώς στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου έχουμε ένα πολύ ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο της προηγούμενης συγκυβέρνησης χρηματοδοτικό πρόγραμμα λειτουργικών δαπανών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αθρηστικά υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι μια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς το σύστημα υγείας, προς τα δημόσια νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες. Αυτό όμως υπερκαλύπτεται αθρηστικά από τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχουν μεταφερθεί μέσω του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία και από τα ιδιαίτερα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα των νοσοκομείων. Αθρηστικά δηλαδή, το ποσοστό που προβλέπει ο κρατικός υπολογισμός από την κρατική χρηματοδότηση συν οι αυξημένες μεταβιβάσεις από τον ΕΟΠΗ, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, τώρα οι μεταβιβάσεις από την κοινωνική ασφάλιση ως ποσοστό των εσόδων των νοσοκομείων είναι στο 35%. Είναι πάνω από το 1 τρίτο των εσόδων των νοσοκομείων. Όταν την προηγούμενη περίοδο μεταβίαση ήταν 8 με 10%. Κάθε χρόνο ο ΕΟΠΗ απέδε στα νοσοκομεία το πολύ 100 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 απέδωσε 533 εκατομμύρια ευρώ και φέτος θα ξεπεράσει τα 650. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο σχέδιο πολιτικό που λέει συνέργεια πόρων ανάμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό και στην κοινωνική ασφάλιση. Και φυσικά αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους για να προωθήσουμε κρίσιμες παρεμβάσεις και αλλαγές όπως την πρωτοβάθμια φροντίδα, μπορούμε να πετυχαίνουμε και την ευστάθεια και την σταδιακή αναβάθμιση και ανάπτυξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Άρα ούτε περικοπή δαπάνης, ούτε έλλειμμα θα υπάρξει στα νοσοκομεία όπως κάποιοι προφητεύουν. Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση των νοσοκομείων, δηλαδή τα ταμιακά διαθέσιμα αφαιρώντας τις υποχρεώσεις. Το 2015 ήταν μείον 940 εκατομμύρια ευρώ, έλλειμμα. Το 2016 ήταν συν 35 εκατομμύρια ευρώ, πλεώνασμα. Και φέτος υπολογίζουμε με βάση τις εκτιμήσεις του Γουλουκού ότι θα είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση δημοσιονομικής εξυγείας του συστήματος υγείας. Δεν παράγονται πλέον ληξιπρόθεσμα χρέη και πραγματικά διασφαλίζει τη βιώσιμη χρηματοδότηση του συστήματος. Μια δεύτερη αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι η λιτότητα στην υγεία, αν και έχει υποχωρήσει οριακά, είναι παρούσα και βάζει εμπόδια στον κεντρικό πολιτικό στόχο της καθολικής κάλυψης των αναγκών των ανθρώπων. Και άρα οφείλουμε στην μεταμνημονιακή περίοδο να οργανώσουμε τις παρεμβάσεις μας και να υπάρξει περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για να καλυφθούν με επάρκεια οι αυξημένες ανάγκες υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας των ανθρώπων στην περίοδο της κρίσης. Αυτή την περίοδο, σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τους αρμόδιους υπουργούς, συγκροτούμε μια κοινή επιτροπή Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, η οποία θα παρακολουθεί συστηματικά τα οικονομικά της υγείας και θα διασφαλίζει τη βιώσιμη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδιασμού, τον οποίο υλοποιεί το Υπουργείο. Και αποδεικνύει ότι μπορεί η οικονομία της υγείας να είναι στο επίκεντρο της συνολικής
οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τρίτη αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι η στήριξη και η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Κοινωνικού Κράτους, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, απαιτεί αυξημένους πόρους, δημόσιους πόρους και αυξημένα φορολογικά έσοδα. Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Όποιος λέει ότι θέλει καλά νοσοκομεία, θέλει γιατρούς και νοσηλευτές παντού να καλύπτουν όλα τα οργανικά κενά, όποιος λέει ότι θέλει καλό ΕΚΑΒ, ότι θέλει καλές παροχές υγείας προς όλους, ότι θέλει αξιοπρεπείς παροχές από τον ΕΟΠΗ και ταυτόχρονα θέλει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, χαμηλά φορολογικά έσοδα και χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές υγείας, απλώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Απλώς κοροϊδεύει τον κόσμο. Και πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Όποιος θέλει αξιοπρεπή δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και καλό κοινωνικό κράτος, πρέπει να θέλει αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία βεβαίως θα κατανέμονται δίκαια και θα συνεισφέρουν και αυτοί που έχουν τα μεγάλα εισοδήματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Και τελειώνω, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγοντας το εξής. Για μας η υγεία είναι ένας χώρος κάλυψης πραγματικών και πολύ ζωτικών αναγκών των ανθρώπων. Είναι ένας χώρος κατοχύρωσης πολύ ζωτικών και πολύ κρίσιμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένας χώρος κοινωνικής αναδιανομής. Αλλά πρωτίστως είναι ένας χώρος που υλοποιείται ένα θεμελιώδες πρόταγμα ισότητας. Όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και 40 χρόνια με τη διακήρυξη Αλμάτα, λέει ότι η υγεία πρέπει να είναι ισότιμη, αποτελεσματική και καθολική. Υγεία για όλους. Αυτό είναι το σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για να υλοποιηθεί με αξιοπιστία αυτό το πρόταγμα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζονται πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά προγράμματα και πολιτικό προσωπικό το οποίο να πιστεύει στην ισότητα και να μην θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι η φυσική τάξη πραγμάτων, να μην θεωρεί ότι οι ανισότητες αντίκειται στην ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η βασική μας ιδεολογική διαφορά. Στηρίζουμε πραγματικά μια προσπάθεια μαζί με συνολικά με την κυβέρνηση για να κατοχυρώνουμε στην πράξη και όχι στα λόγια αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.